η Άμπελ. Και πάμε στην Γκρούτκο. Είναι εκείνη που θεωρείται φαβορή, είναι εκείνη που πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον πρώτο αγώνα. Και η μόνη που πέρασε το 15 σε εκείνο τον αγώνα. Θεωρείται φαβορή και όχι μόνο για αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δημιουργεί πάρα πολύ καλή. Δείτε ξανά, θα δούμε μάλλον ξανά αυτή την καταπληκτική προσπάθεια της Άννας, της Γκρούτκο από τη Ρωσία και όπως θα έχετε διαπιστώσει βέβαια ότι η γυμναστική όσον αφορά το σωματότυπο των αθλητριών έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι από τη Ρωσία, γλυκύτατη. Εδώ με αυτό το flick flag και την διπλή πιρουέτα, τον διπλό ελιγμό και η προσγείωσή της ήταν η καλύτερη από όσες έχουμε δει μέχρι τώρα. Φανταζόμαστε ότι θα είναι και η καλύτερη βαθμολογία της. Και δεν είναι μόνο βέβαια πώς θα κάνει την άσκηση, αλλά και πώς θα τρέξει η αθλήτρια στη διάρκεια της κούρσας της, του τρεξίματός της, πώς θα, αν θα πάει σωστά. 14, 9, 25 η βαθμολογία στο πρώτο άλμα για την Άννα Γκρούτκο από τη Ρωσία, η καλύτερη που έχει δοθεί μέχρι τώρα. Είναι πόσο ψηλά θα πάει, πόσο μακριά, αν θα είναι τεντωμένα σε υπερέκταση όλα τα μέλη του σώματος, τα άκρα. Δεύτερη προσπάθεια. Ωραιότατος, έτσι καθάρα. Με Γιουρτσένκο μαζί, ένα συνδυασμός αλμάτων. Το βλέπετε εδώ, ξανά, το Ροντάτ. Εδώ την συστροφή μπροστά και το την σπουδαία αυτή, το σπουδαίο αυτό ελιγμό στο τέλος. Πείτε εδώ ξανά. Η βαθμολογία θα πρέπει να είναι υψηλή. Η Γκρούτκο είναι το φαβορί και το αποδεικνύει στον αγώνα, κάνοντας μέχρι τώρα την καλύτερη προσπάθεια από όλες όσες αγωνίστηκαν. Έχει πάρει 14-9-25, θυμίζουμε. Εδώ κάνει αυτό τον ωραίο ελιγμό, αυτή την πιρουέτα με την οποία ολοκληρώνει την προσπάθειά της. Η προσγείωση και τις δύο φορές είχε ένα μικρό λαθάκι. Αυτό ελάχιστα επηρεάζει, έχει βέβαια αφαίρεση και μείωση από την αθλητική βαθμολογία της. Την καλύτερη μέχρι τώρα βαθμολογία την έχει η Άμπελ από την Γερμανία με 14-25. Για την Γκρούτκο ο δεύτερος βαθμός ήταν 13-8.